Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα. Μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Πλέον έχουμε ένα Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων εδώ στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος, η οποία θα προβάλλει την πόλη μας, θα δημιουργήσει προστέμενη αξία εδώ και όπως επανειλημμένως έχουμε πει, δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μας, καθώς εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι επιλέγουμε την ήπια τουριστική ανάπτυξη για την περιοχή μας. Τα ωφέλη για την πολεμική αεροπορία θα είναι άμεσα, καθώς θα αναβαθμιστεί το σύστημα εκπαίδευσης στα υλικοφόρα αεροσκάφη. Θα αναλάβουν επίσης τη συντήρηση των αεροσκαφών και την αναβάθμιση του συστήματος επίγειας εκπαίδευσης. Οι πιλότοι θα εκπαιδεύονται στο ολοκληρωμένο σύστημα του νέου εκπαιδευτικού αεριοθουμένου. Εμείς πιστεύουμε ότι θα προκαλέσει και εξελίξεις όλο αυτό και μέσα από το ΕΣΠΑ, όπως έχουμε ενημερωθεί, θα διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση ώστε να φτιαχτεί ένας πύργος ελέγχου σύγχρονος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία προμηθειών άμυνας μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας-Ισραήλ έως σήμερα. Ένα σημαντικό βήμα που περίμενε χρόνια η Δημοτική Αρχή.